Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Κώστας Σαραντόπουλος, απευθείας από το NSTV Live. Τετάρτη σήμερα, 6 Νοεμβρίου, να πούμε και καλό μήνα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε κάνει εκπομπή. Μπήκαμε στον Νοέμβριο, μπαίνουμε σιγά σιγά στο χειμώνα, αρχίζει έξω και αλλάζει και ο καιρός. Να πούμε ότι έχουμε αρκετά πραγματάκια να αναλύσουμε, έχουμε Super League, έχουμε αύριο ευρωπαϊκές βραδιές των ελληνικών ομάδων, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Το πιο δύσκολο παιχνίδι το δίνει ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας στο Old Trafford, στο Θέατρο των Ονείρων, απέναντι στην Manchester United. Μια Manchester United η οποία να πούμε ότι άλλαξε και προπονητή. Νέος προπονητής θα είναι ο Αμορίμ από την... τα μέσα αυτή τη εβδομάδα μετά το παιχνίδι βέβαια με τον ΠΑΟΚ, αύριο δεν θα είναι ο Αμορίμ. Νομίζω ο Βαν Πόμελ, αν δεν κάνω λάθος, ή κάποιος βοηθός που είναι μέχρι στιγμής εκεί, που κάλυψε και το παιχνίδι με την Τσέλσι το ισόπαλο 1-1 που έγινε το Σάββατο. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πάει με μόνο μία απουσία, αφού ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, να αναφέρω και λίγο τα αγωνιστικά. Πάει με μία απουσία του Κωνσταντέλια. Να πούμε ότι η Manchester έχει αλλάξει κάπως το πρόσωπό της, δεν είναι η Manchester του Τεχάγ. Από ό,τι είδαμε με την Chelsea είχε κλασικές ευκαιρίες να κερδίσει, θα ήταν δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ. Σαφώς ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει τις ευκαιρίες του, γιατί θα τις έχει κιόλας. Δεν είναι και η Manchester που ήταν κάποτε, εντάξει είναι η φανέλα και το όνομα, απλά δεν είναι και η Manchester που ήταν πριν 5 χρόνια περίπου. Για να μην πω περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ συνήθως σε αγγλικά γήπεδα έχει πάει καλά. Έχει γνωρίσει βέβαια μια βαριά ήττα με 4-0 από την Chelsea, αλλά έχει πάρει και μια μεγάλη, πολύ μεγάλη νίκη που του έδωσε και την πρόκριση κάποτε. Κόντρα στην... το 2012, νομίζω το 2012 ή το 2013, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα και ο Αντώνης μας ακούει από Θεσσαλονίκη, που είναι και φίλος του ΠΑΟΚ, μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα για να μας διορθώσει αν έχουμε κάνει λάθος. Ήταν τότε το 1-2 που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ με Σαλμπιγκίδη και Αθανασιάδη, νομίζω, η σκόρερ, και είχε μειώσει ο Μόντριτς με πέναλτι. Ένα σπουδαίο διπλό, το οποίο αυτό το διπλό έδωσε την μεγάλη πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Τότε ήταν ακόμα φάσης ομίλων, UEFA Europa League. Δεν ήταν όπως τώρα στο νέο φορμάτ του League Phase που παίζεις για να κερδίσεις και όσους βαθμούς μαζέψεις τόσες περισσότερες ελπίδες έχεις να περάσεις την πρώτη οχτάδα. Αν έχεις μαζέψει ένα σύνολο βαθμών 13 και πάνω, νομίζω είναι πιάνεις πρώτη οχτάδα. Αλλιώς πας μέχρι την πρώτη 24άδα που δίνει επίσης μια πρόκριση στα play-off, όχι απευθείας στην οχτάδα. Μια πρόκριση στα play-off όπως ήταν και πέρυσι, ας πούμε, ο τρίτος του conference. Ή ο τρίτος UEFA Europa League είχε πάει, πήγαινε στα play-off αντίστοιχα της κάστοτε διοργάνωσης. Να πούμε ότι είχαμε και πολλά παιχνίδια χθες, ωραία παιχνίδια στο Champions League. Η Μίλαν ισοπαίδωσε τη Real Madrid μέσα στο Santiago Bernabeu με 1-3. Η Real Madrid περνάει ένα κακό φεγγάρι για όσους το έχουν παρατηρήσει τελευταία. Διότι σίγουρα θα έχετε δει ότι δεν είναι η ίδια Real που ήταν με πέρσι, έχει κάποια σκαμπανεβάσματα, έφυγε και ο Κρός από το κέντρο, ήταν μια μεγάλη απώλεια ο Κρός και σίγουρα ψάχνει ακόμα τα πατήματά της. Βέβαια είχε το καμπανάκι χθες για τον Κάρλο Αντσελότη ότι άμα συνεχιστεί, αν συνεχιστεί το ίδιο πρόσωπο για τη Real, ότι θα κινδυνεύσει ακόμα και η θέση του. Βέβαια εντάξει, δεν χάθηκε κάτι, κανένα στόχο για τη Real. Είναι μέσα στο... θα είναι πιστεύω και μέσα στην οχτάδα. Εξάλλου νομίζω ότι το Champions League είναι πιο πολύ παγίδα αυτή τη στιγμή να πάνε πιο μικρό μεσαίες ομάδες στις πρώτες, γιατί πάλι θα διασταυρωθούν με μεγάλα ονόματα. Ας πούμε, αν η Real δεν είναι εντός οκτάδα, σίγουρα θα θέλουν πάλι να την αποφύγουν αυτοί που θα είναι μέσα στην οχτάδα. Να πούμε μια άλλη ωραία έκπληξη που έγινε χθες. Σε παρένθεση, η Real δεν κατάφερε να το γυρίσει όπως με την Dortmund. Με διορθώνει και το φίλος, γιατί περιμένανε όλοι να υπάρξει ανατροπή. Δεν έγινε. Η Μίλαν κράτησε το 1-2 και έκανε και το 1-3 στην αντεπίθεση. Στο match έκπληξη μέχρι στιγμής είναι το Sporting
Manchester City το 4-1. Ένα σκορ το οποίο δεν το περίμενε κανείς. Ήταν η έκπληξη αγωνιστικής νομίζω και θα είναι. Δεν νομίζω να έχουμε κάποια άλλη τρομερή έκπληξη, αλλά θα δούμε, ποδόσφαιρο είναι. Σίγουρα ο Γκιόκερες είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής. Είναι από τα καλύτερα center forward της Ευρώπης κατ' εμέ και νομίζω πολλοί θα συμφωνήσετε. Σίγουρα το καλοκαίρι θα αποχαιρετήσει και αυτό στη Sporting. Ο Αμορίμ τη χαιρετάει τώρα ο Γκιόκερες το καλοκαίρι σίγουρα. Τώρα θα πάει σε κάποιο σίγουρα καλύτερο πρωτάθλημα. Premier League θα είναι, La Liga θα είναι, δεν ξέρουμε τι θα είναι, Serie A θα είναι. Ακούγονται κάποιες τρίνες και Manchester United ακούγεται πολύ ότι τον θέλει και θα είναι και μια ευκαιρία να ξανασυνδεθεί με τον Αμορίμ, τον πρώην προπονητή του πλέον. Και θα ήταν ιδανικό βέβαια να πούμε ότι είχαμε μια κουβέντα με ένα φίλο χθες για τους παίχτες, για τους μεγάλους center forward που πάνε στην Αγγλία, ότι τα τελευταία χρόνια πάνε σε αγγλικές ομάδες και δεν πιάνουν τους στόχους που είχαν στις προηγούμενες ομάδες. Εντάξει, βέβαια αυτό είναι μια σύμπτωση μπορώ να πω. Σίγουρα ο Γκιόκερες είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και είναι μόλις 26 χρονών και έχει ακόμα πολλά χρόνια μπροστά του να κάνει πράγματα και θαύματα. Εντάξει, ο άνθρωπος μέσα στην περιοχή είναι killer. Είναι ορισμός του center for. Θα πάρει την μπάλα στην περιοχή, θα τη στείλει σε όποιο σημείο του τέρματος θέλει και θα το γράψει τον goal. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χθες πέτυχε και hat-trick. Πούμε, η City είχε ευκαιρία χθες να ισοφαρίσει, να μειώσει το σκορ, όχι να ισοφαρίσει, γιατί δέχτηκε το 1-0. Προηγήθηκε 0-1 μάλιστα. Ισοφάρισε η Sporting, έκανε το 2-1 και στις αρχές του δεύτερου χρόνου τη κοπάνισε και το 3-1. Δύο γκολ σε δύο λεπτά. Ένα ήταν μόλις έγινε η σέντρα του δεύτερου ημιχρόνου και το δεύτερο ήρθε 1,5 με 2 λεπτά μετά. Έγινε πέναλτι πάλι από αντεπίθεση. Χτύπησε η Sporting, το κάνει 3-1. Είχε ευκαιρία ο Χάλαντ επίσης με πέναλτι να μειώσει. Το στείλε στον οριζόντιο δοκό. Ο Χάλαντ δεν πατάει καλά τελευταία στα παιχνίδια που δίνει η Manchester City και αφού δεν πέτυχε τη μείωση 3-2. Ήρθε το 4-1 για την Sporting, θρίαμβος, μια μεγάλη νίκη που την έχει ανεβάσει και πολύ ψηλά στην βαθμολογία, αν μπορούμε να δούμε. Να πούμε όμως και τα χθεσινά αποτελέσματα, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται δύο παιχνίδια, βρίσκονται στο 30 λεπτό, η Μπριζ με την Αστον Βίλα είναι στο 0-0 και η Σαχτάρ με την Young Boys είναι στο 0-1, οι Ελβετοί πετυχαίνουν γκολ. Μέσα στην Σαχτάρ, μέσα στην Πολωνία, γιατί λόγω πολέμου δεν παίζει στην χώρα της εδώ και 2 χρόνια η Σαχτάρ Ντονέτσκ. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα χθεσινά παιχνίδια που γίνανε χθες ημέρα Τρίτη και να ξεκινήσουμε από το Αϊτχόφεν Χιρόνα 4-0, μεγάλη και ευρία νίκη για την PSV κοντά στην νεοφώτιστη Χιρόνα στο Champions League. Να πούμε ότι Σλόβαν Μπρατισλάβας παρότι προηγήθηκε δεν κατάφερε να κρατήσει το σκορ και δέχτηκε 4 γκολ από την Δυναμό Ζάγκρεπ, 1-4 τελικό σκορ. Λίλ Ιουβέντους πολύ μεγάλο παιχνίδι, έμεινε στο 1-1. Λίβερπουλ Εβερκούζεν 4-0, ευρία νίκη και για την Λίβερπουλ. Στην επιστροφή του Τσάμπι Αλόνσο σαν προπονητής, αυτή τη φορά αντίπαλος προπονητής της Λίβερπουλ. Είδαμε και μια ωραία σκηνή στο ημίχρονο, ο οποίος καθώς έβγαινε για την έναρξη του ημίχρονου πάνω εκεί πριν βγεις από τη φυσούνα που είναι το σήμα της Liverpool και λέει «This is Anfield», έκανε τη γνωστή κίνηση, το άγγιγμα που κάνει έτσι που κάνουν στη Liverpool. Έχει περάσει πάρα πολλά και εκεί, σαν παίχτη της Liverpool, έχει κατακτήσει και Champions League. Η Μπολόνια με τη Μονακό 0-1, μεγάλο διπλό της Μονακό με την Μπολόνια. Η Μπολόνια ακόμα δεν μας έχει δείξει την περσινή Μπολόνια. Εντάξει, έχουν φύγει και ποδοσφαιριστές βασικοί από την περσινή περίοδο. Dortmund Sturm Graz 1-0, δύσκολα για την Dortmund, η οποία δεν εντυπωσίασε, έκανε φάσεις αλλά δεν μπορούσε να πετύχει γκολ. 1-0, πήρε το αυτό που ήθελε. Η Real Madrid με τη Μίλαν είπαμε το 1-3, δύο σπουδαία κλαμπ χθες, με συνολικά 22 Champions League, 15 Real και 7 η Μίλαν. Celtic Λειψία 3-1, μεγάλη εμφάνιση για τους Σκοτσέζους κόντρα στην Λειψία. Και Sporting Λισαβόνα, Manchester City, εδώ ήταν η έκπληξη όπως προαναφέραμε πριν. 4-1, να πάμε και στη βαθμολογία του Champions League. Να πούμε στη βαθμολογία, η Liverpool είναι πρώτη και έχει 4-4 με το απόλυτο 12 βαθμούς. Η Sporting έχει ανέβει στη δεύτερη θέση με 10 βαθμούς. Η Μονακό είναι επίσης στην τρίτη θέση αλλά μισοβαθμία
με 10 βαθμούς. Τέταρτη Aston Villa αυτή τη στιγμή live, άμα με την ισοπαλία είναι 10 βαθμούς και είναι τέταρτη. Dortmund στους 9 βαθμούς ανέβηκε. Πέμπτη, έκτη Manchester City στους 7 έμεινε. Έβδομη Brest στους 7, η οποία θα παίζει και αυτή το βράδυ. Ίντερ 8η στους 7 βαθμούς επίσης και αυτή παίζει το βράδυ. Μαζί με την Arsenal που είναι στην 9η θέση. Juventus έμεινε στην 10η θέση. 11η έμεινε και η Leverkusen. 12η θέση για τη Lille. 13η για τη Celtic που ανέβηκε. Επίσης 14η θέση για την Dynamo Zagreb που ανέβηκε. Η Barcelona 15η με 6 βαθμούς και με αγώνα λιγότερο. Η Benfica 16η με 6 βαθμούς επίσης και αγώνα λιγότερο. Η Real Madrid παρέμεινε στη 17η θέση με 6 βαθμούς. Η Milan σκαρφάλωσε στη 18η θέση επίσης με 6 βαθμούς. Η Feyenoord είναι με 6 βαθμούς και αγώνα λιγότερο. Στην 19η θέση, στην 20η θέση η Αταλάντα με 5 βαθμούς και αυτή με αγώνα λιγότερο. Η Αιτχόφεν ανέβηκε στην 21η θέση με 5 βαθμούς. Η Στουγκάρδη είναι στην 24η θέση με 4 βαθμούς. Μαζί με την Παρή που είναι στην 23η θέση με 4 βαθμούς αγώνα λιγότερο. Και η Σπάρτα Πράγας επίσης είναι στην 24η θέση με 4 βαθμούς. 24 προκρίνονται από Champions League και Europa League. Και τώρα στην 25η θέση είναι η Μπριζ, 26η Μπάγερ, 27η Χιρόνα. Αυτές έχουν και μάτς λιγότερο. 29η η Σαχτάρ που παίζει αυτή τη στιγμή και είναι στο 1-1. Μόλις σοφάριζει η Σαχτάρ την Young Boys. Μπολόνια 30η θέση με 1 βαθμό. Η Young Boys με 1 βαθμό αυτή τη στιγμή γιατί σοφαρίστηκε 31η θέση. Και χωρίς βαθμό από την 32η θέση είναι η Λειψία. 33η θέση η Στούμγκρατς. 34η ο Ερυθρός Αστέρας. 35η η Σάλτσμπουργκ πρώτα-τελευταία. Και ουραγός η Σλόβαν Μπρατισλάβα στην 36η θέση. Να πούμε επίσης και τα βραδινά μάτς που θα ολοκληρώσουν την σημερινή ημέρα του Champions League. Έχουμε και λέμε Ερυθρός Αστέρας Μπαρτσελώνα, Ίντερ Άρσεναλ, σπουδαίο παιχνίδι επίσης, Μπάγερ Μονάχου Μπενφίκα, Παρίς Σεντζερμέν Ατλέτικο Μαδρίτης, Σπάρτα Πράγας Μπρέστ, Στουγκάρδη Αταλάντα και Φέγενορ Σάλτσμπουργκ. Είναι στις 10 η ώρα αυτά τα παιχνίδια. Όπως καταλαβαίνετε, προβλέπεται μεγάλη μάχη και εκεί, όπως και σε κάθε ευρωπαϊκή βραδιά των ομάδων που δίνουν την μάχη τους στην Ευρώπη. Να πούμε επίσης ότι έχουν τα παιχνίδια που γίνονται αυτή τη στιγμή στο 35 λεπτό, 0-0 η Μπριζ με την Αστον Βίλα πάντα και η σοφάριση για, είπαμε, Σαχτάρ Ντόνετσκ, τη Young Boys. Να πούμε επίσης ότι σίγουρα περιμένουμε σπουδαία παιχνίδια και το βράδυ. Και δώστε μου μισό λεπτό να περάσουμε και λίγο και στα τοπικά εδώ, στο δικό μας τοπικό αθλητισμό. Να πούμε ότι ο Πανιώνιος επέστρεψε στις νίκες μετά την ισοπαλία με την Παναχαϊκή στην Πάτρα. Να πούμε και τη βαθμολογία και την αγωνιστική που μας πέρασε, όπως και την επόμενη αγωνιστική που είναι το μεγάλο ντέρμπι στην Super League 2 για τον όμιλο του Νότου. Είναι το Κηφισιά Πανιώνιος στο Ζιρίνιο. Μέρα διεμπορική θα πω εγώ, όπως και οι περισσότεροι το λένε. Δευτέρα το παιχνίδι θα γίνει στην Κηφισιά. Αλλά να πούμε λίγο την αγωνιστική που μας πέρασε. Ο Πανιώνιος φιλοξένησε στη Νέα Σμύρνη την Λιούπολη, την οποία κέρδισε με 2-0. Και διατήρησε και το αίτητό του. Η Καλαμάτα στο ντέρμπι με την Κηφισιά παρέμειναν στο 1-1. Σκληρό και δυνατό ντέρμπι, γιατί φαίνεται ότι πήραν και δύο ομάδες, έμειναν με 10 παίχτες και με κόκκινη κάρτα. Να πούμε επίσης, ΠΑΕ Χανιά Παναχαϊκή 0-0. Τα Χανιά καθόλου καλά μέχρι στιγμή στην εφετινή περίοδο. Καβάλα ΠΑΟΚ Β' 0-1. Μακεδονικός Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 2-1, Παζιάννινα Διαγόρας 2-1, Νίκη Βόλου Ηρακλής 1-0, μεγάλη νίκη για την νίκη Βόλου στο Παντελής Μαγουλάς, στην φυσική της έδρα έπαιξε, πρώτο παιχνίδι στην επιστροφή της. Εγάλεο Αστέρας Τρίπολης Β 1-0 και Καμπανιακός Λάρισα 0-2. Νομίζω ότι το ένα ξεκάθαρο φαβορί από τον Βόρειο Όμιλο είναι η Λάρισα. Δείχνει ότι μετά από χρόνια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά έχει βάλει πολύ γερές βάσεις για να επιστρέψει στην Super League και είναι μια ομάδα η οποία λείπει χρόνια αρκετά από τη μεγάλη κατηγορία, γιατί είναι για μένα από τις, αν όχι μεγάλη, νομίζω πρέπει να είναι με το πιο πολύ κόσμο υπαρχιώτικη ομάδα είναι η Λάρισα, έτσι νομίζω, και βάσει και τίτλων το έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι είναι μια ομάδα η οποία λείπει
Όπως επίσης λείπει και ο Πανιώνιος από την πρώτη εθνική, και ευχόμαστε και οι δύο ομάδες φέτος, μακάρι και οι δύο να είναι του χρόνου στην μεγάλη κατηγορία, γιατί τους έχει ανάγκη και η Super League. Είναι δύο ομάδες που έχουν κόσμο. Ο Πανιώνιος εδώ στην Νέα Σμύρνη έχει πείσει πολύ αρκετό κόσμο και είναι εμφανής η απουσία του από την μεγάλη κατηγορία. Όπως επίσης και η Λάρισα είναι μια ομάδα από την επαρχία που επίσης έχει αρκετό κόσμο και είναι κάτι πολύ καλό, γιατί όπως είχα πει και σε άλλες εκπομπές, εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς οι ομάδες επαρχίας δεν έχουν κόσμο, δεν είμαστε σαν τους Άγγλους, ρομαντικοί θα πω εγώ. Οι Άγγλοι δεν είναι, ας πούμε, Plymouth, η Portsmouth και Manchester City, η Portsmouth και Arsenal, η Chelsea, αντίστοιχα, λέω τώρα τυχαία. Τι θέλω να πω, ότι εδώ έχουμε ένα κουσούρι να μην υποστηρίζουμε την ομάδα της πόλης μας, όχι όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν, ας πούμε την Παναχαϊκή, υποστηρίζουν την Καβάλα, την υποστηρίζουν. Τα Γιάννενα τα υποστηρίζουν επίσης κόσμο, έχει ομάδα με κόσμο. Το Εγάλο επίσης έχει κόσμο και επίσης ιστορική ομάδα. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, δεν μπορώ να ακούω ότι είμαι... Εντάξει, και όλες οι ομάδες είναι ιστορικές. Δεν υπάρχει καμία ομάδα ιστορική και να μην έχει αφήσει στίγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά δεν γίνεται, ας πούμε, θα φέρω ένα παράδειγμα τώρα, να λες είμαι Χανιά και ΑΕΚ. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Ή είσαι Χανιά ή είσαι ΑΕΚ. Αυτή η νοοτροπία που έχουμε εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς πρέπει να καταργηθεί κάποια στιγμή. Δεν θα καταργηθεί, το ξέρω αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά αυτό είναι που κάνει τη διαφορά με τα άλλα πρωταθλήματα, δυστυχώς. Τέλος πάντων, να φτιάξουμε πρώτα. Να έχουμε μετακινήσεις οπαδών και από τις δύο ομάδες. Βλέπουμε σιγά σιγά, έστω γίνεται στη Super League, έστω με μικρομεσαίες ομάδες. Είδαμε και φίλαθλοι του Πανσεραϊκού που πήγαν στο Καραϊσκάκι και του Λεβαδιακού. Είδαμε επίσης ότι στον ερχόμενο αγώνα της Κυριακής του Παναθηναϊκού με τη Λαμία στο Ολυμπιακό Στάδιο, οι οπαδοί της Λαμίας πήραν εισιτήρια για να έρθουν από τη Λαμία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είδαμε τους φίλους του Παναθηναϊκού να πηγαίνουν στο Βόλο, τους φίλους του ΠΑΟΚ επίσης να πηγαίνουν στο Βόλο, τους φίλους του Ολυμπιακού επίσης να πηγαίνουν στο Βόλο. Είδαμε μια τρομερή κίνηση σήμερα από τους φίλους του Πανετολικού να προσκαλούν και να πετούν να δοθούν εισιτήρια στους φίλους του Άρη για το πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο. Αφορά το Πανετολικό Άρης, με τις δύο ομάδες να είναι αρκετά ψηλές βαθμολογίες και τον Άρη μάλιστα να είναι και πρώτος στη βαθμολογία τη Super League εδώ και δύο αγωνιστικές. Εντάξει, αυτό είναι καλό να γίνεται και σίγουρα είναι ένα βήμα για να καλυτερέψει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα απέχουμε ακόμα αρκετά βήματα, αλλά βλέπω ότι κάτι αρχίζει και να γίνεται σιγά σιγά. Ελπίζω να παραμείνει αυτό και να προχωράμε για το καλύτερο δυνατό. Λοιπόν, εμείς θα περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τη συνέχεια να πούμε και για Πανιόνιο και για Μίλωνα. Έχουμε να πούμε για τη Super League και για τον φίλο του Γιάννη που ρωτάει, διότι είναι στον δρόμο. Να ενημερώσουμε απλά για τα αποτελέσματα του Champions League. Γιάννη, μισό λεπτάκι δώσ' μας. Να σου πω ακριβώς, νομίζω κοντεύουμε στο ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είμαστε στο 40. 40 λεπτό, Μπρίζα στον Βίλα πάντα στο 0-0 και η Σαχτάρα με τη Young Boys είναι στο 1-1. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι. Thank you.
Και επιστρέψαμε πίσω. Να πω και στο φίλο τον Αντώνη που μας ακούει από Θεσσαλονίκη ότι ο ΠΑΟΚ όντως έχει μοναδική ευκαιρία αύριο να ξαναγράψει ιστορία νικώντας την Manchester United. Και αυτό γιατί σίγουρα μπορεί να πετύχει γκολ και να ευνηδιάσει τη Manchester United. Είναι αρκετά καλός να πετυχαίνει γκολ σε εκτός έδρας κρίσιμα παιχνίδια, κυρίως εκτός έδρας, γιατί στην Τούμπα όποτε έχει συνήθως σημαντικό παιχνίδι δεν ξέρω τι πιάνει τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τους πιάνει άγχος, δεν μπορώ να καταλάβαινω. Εκτός έδρας μπορεί να κάνουν το τέλειο παιχνίδι και να πάρουν ένα σπουδαίο διπλό όπως και κάνανε πέρσι με την Άιντρακ Φραγκφούρτης. Κερδίσανε και στην Τούμπα, νομίζω είχαν κερδίσει 2-1, πρέπει η Αντώνη να έχετε κερδίσει 2-1. Αλλά στην Τούμπα είχατε αγχωθεί πιο πολύ από ότι στα εκτός. Γενικά δεν ξέρω, νομίζω η Τούμπα φέρνει άγχος στους παίχτες. Κυρίως να πω και γενικά γι' αυτό, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Γενικά έχω ακούσει ότι στα κρίσιμα παιχνίδια, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά έτσι έχω ακούσει συζήτηση ότι όταν οι φίλαθλοι πάνε στο ξενοδοχείο για υποδοχή, για να πάνε την ομάδα να την οδηγήσουν στο γήπεδο με συνθήματα και αυτά που είναι πολύ ενθαρρυντικό και αρέσει και στους παίχτες, λένε ότι ουσιαστικά τους αγχώνει από μέσα τόσος κόσμος που πάει εκεί και είναι σαν να τους επιβάλλει ότι πάτε να κερδίσετε και τέτοια και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό λίγο πρέπει να τους αγχώνει τους παίχτες. Εντάξει, είναι επαγγελματίες, δεν είναι δικαιολογία τώρα αυτό. Απλά έχει ακουστεί και έχει... δεν μπορεί να το αμφισβητήσεις κιόλας ότι μπορεί να μην είναι και αλήθεια. Και ναι, πριν περάσουμε και στην Super League, να πω και για την βαθμολογία εδώ του Πανιωνίου. Θα πούμε και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Rangers, επίσης σημαντικό παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στο Γιώργος Καρισκάκης, εντός έδρας Ολυμπιακός. Μετά το μεγάλο διπλό που έκανε μέσα στη Μάλμη, Ολυμπιακός θέλει να κάνει μια νέα αρχή, σίγουρα να παίξει ένα καλό ποδόσφαιρο και να στην Ευρώπη μέχρι στιγμής παίζει καλά ο Ολυμπιακός. Στο πρωτάθλημα λίγο τα έχει χαλάσει. Υπάρχει μια μερική μουρμούρα και στον κόσμο. Εντάξει, στην Ευρώπη μέχρι στιγμής πάει καλά. Έχει αύριο, από ό,τι διάβασα, θα είναι και sold out το Γαρισκάκη. Οπότε θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό του σαν το 12ο παίχτη για να πάρει άλλη μια νίκη κόντρα στην Rangers. Μια πολύ καλή ομάδα με εμπειρία επίσης από τέτοιους αγώνες. Λοιπόν, να πάμε όμως και στην βαθμολογία που αφήσαμε, μην αφήσουμε κάτι στον αέρα. Βαθμολογία Super League 2 και πρόγραμμα επόμενης αγωνιστικής. Η Λάρισα στον Βόρειο Όμιλο είναι πρώτη με 19 βαθμούς, δεύτερος ο ΠΑΟΚ Β με 14, τρίτος ο Μακεδονικός με 13, τετάρτο τα Γιάννενα με 13, πέμπτη ανέβηκε η Νικηβόλου με 10, έκτος ο Καμπανιακός με 9 βαθμούς, έβδομος ο Ηρακλής με 8 βαθμούς, όγδος ο Διαγόρας με 5 βαθμούς, ένατη Καβάλα με 3 και Ουραγός στη 10η θέση ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Στο νότιο όμιλο που είναι και ο Πανιώνιος, πρωτοπόρος και μόνος στην κορυφή με 17 βαθμούς, δεύτερη Κηφισιά με 15, τρίτη επίσης Καλαμάτα με 15, μετά από το ισόπαλο ντέρμπι μεταξύ τους. Τέταρτος ανέβηκε ο Παναργιακός, ο οποίος έχει κάνει 2 συνεχόμενες νίκες και δείχνει να είναι μια πολύ καλή ομάδα, όπως είπε και ο coach Βαζάκας. Κάποιοι μας υποτιμούσατε, αλλά είδατε ο Παναργιακός. Και να πω ότι ο coach Βαζάκας είναι ένας coach που ξέρει πάρα πολύ καλά την Β' Εθνική, τη Super League 2, όπως είχε ονομαστεί πλέον. Τη Β' κατηγορία που ξέραμε, που λέγαμε παλιά, την ξέρει πολύ καλά. Και είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Πέμπτο το Εγάλεο με 11 βαθμούς. Έκτη ΑΕΚ Β' με 8. Έβδομη Ηλιούπολη παρέμεινε στους 7 βαθμούς. Όγδοη Παναχαϊκή στους 5. Ένατος Αστέρας Τρίπολης Β' με 3 βαθμούς και Ουραγός στα Χανιά με 2 βαθμούς. Ακόμα δεν έχουν πάρει νίκη. Όπως επίσης νομίζω και ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει πανηγυρίσει ακόμα νίκη. Η Β' ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Και πάμε και στο πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής Super League 2. Ο Διαγόρας θα υποδεχτεί το Σάββατο στις 3 η ώρα την Νίκη Βόλου. Επίσης την ίδια ώρα ο Ηρακλής στο Μακεδονικό. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ Β' τη Λάρισα. Ωραίο παιχνίδι αυτό. Όπως επίσης και το Παναργιακός Παναχαϊκή την Κυριακή. Το Σάββατο, με συγχωρείτε, Παρασκευή το Διαγόρας Νίκη Βόλου και Ηρακλής Μακεδονικός. Το Σάββατο Παναργιακός Παναχαϊκή και ΠΑΟΚ Β' Λάρισα. Και την Κυριακή έχουμε Καβάλα Πας Γιάννας στις 12 η ώρα. Στις 2 το μεσημέρι ΑΕΚ Β' Εγάλεο. Στις 3 Ηλιούπολη Χανιά.
στις 4 Αστέρας Τρίπολης Β' Καλαμάτα και την Δευτέρα στις 2 η ώρα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Καμπανιακός και στις 3 παρατέταρτο το μεγάλο ντέρμπι Κηφισιά Πανιώνιος, μέρα Δευτέρα, 3 παρατέταρτο, τελείως αντιεμπορική ώρα και τελείως άκυρη ώρα θα πω εγώ. Διότι Δευτέρα και 3 παρατέταρτο υπάρχει κόσμος που είναι στις δουλειές τους, εντάξει δεν θα γεμίσει σίγουρα το γήπεδο, πάλι όμως στη δυσκολία, ένα μάτς το οποίο για μένα έπρεπε να γίνει Κυριακή στις 4 η ώρα, είναι ένα ντέρμπι μεγάλο να γεμίσει το γήπεδο, να πάνε και να δώσουν και εισιτήρια, να πάνε να έχουμε και κόσμο για τις δύο ομάδες. Εντάξει, είναι μικρό το γήπεδο στο Ζιρίνιο, μια κερκίδα έχει, δεν είναι μεγάλο. Αλλά εντάξει, να πάρει κάποια, μπορούσε να πάρει κάποια εισιτήρια. Τώρα δεν ξέρουμε αν πάρει καν εισιτήρια ακόμα. Και είναι μια ώρα την οποία είναι τελείως άκρη για ένα μεγάλο ντέρμπι στην κατηγορία αυτή τη στιγμή. Είναι το ντέρμπι της κατηγορίας Κηφισιά Πανιώνιος. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό το βάλανε Δευτέρα, 3 παρατέταρτο. Όπως επίσης γενικά ο Πανιώνιος έχει παίξει κάποια τελείως παιχνίδια αλλοπρόσαλες ώρες, 12 η ώρα. Εντάξει, οκ, να πω ότι έπαιζε με τα Χανιά και παίρνουν με καράβι, έρχονται, αλλά πάλι έχει παίξει Δευτέρα παιχνίδι εκτός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης Β, που είναι μια εκδρομή κοντινή από την Αθήνα η Τρίπολη και θα μπορούσε να έχει ακόμη περισσότερο κόσμο και έχει γίνει και νομίζω 5.30 πάλι καθημερινή Δευτέρα κιόλας, που είναι εργάσιμη μέρα κιόλας. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς ορίζουν τις ώρες κτλ. Πάντως το Κηφισιά Πανιώνιος είναι τελείως άκυρη μέρα και η ώρα. Ακριβώς γιατί και 3 παρατέρα το πάλι δεν είναι τώρα ώρα. 4 η ώρα μεσημέρι είναι αυτό το παιχνίδι να γίνει. Είναι κλασικό ντέρμπι. Λόγω και της βαθμολογικής, όχι κλασικό ντέρμπι μεταξύ Κηφισιά και Πανιωνίου, λόγω αυτή τη στιγμή έτσι πως έχει έρθει η κατάσταση στη Β' Εθνική και στην κατηγορία. Λοιπόν, αυτά. Και περνάμε και στην, πάμε και στην πρώτη κατηγορία, στην Super League, που την προηγούμενη αγωνιστική είχαμε όλο εκπλήξεις. Να πούμε και λίγο την προηγούμενη, γιατί δεν είχαμε, κάναμε κουμπί για ένα τεχνικό πρόβλημα που είχαμε εδώ στο στούντιο την Τετάρτη. Είχαμε εκπλήξεις, είχαμε το Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 1-0, είχαμε το ΠΑΟΚ ΟΦΗ 1-2 από 1-0, είχαμε το Παναθηναϊκός Άρης 1-1, παρότι ήταν αυτό το παιχνίδι, μπορούσε να το θεωρήσει σε ντέρμπι, γιατί ο Άρης έρχονταν σαν πρωτοπόρος και ο Παναθηναϊκός και εγώ ήταν να πάρει αυτό το παιχνίδι για να ανέβασε την ψυχολογία του. Έφυγε και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, να πούμε ο Ντιέγκο Αλόνσο, στο τελευταίο του παιχνίδι ήταν τον Άρη. Πλέον στο τιμόνι είναι ο Ρούι Βιτόρια, που πανηγύρισε και την νίκη με το Βόλο. Την πρώτη νίκη σαν προπονητής του Παναθηναϊκού. Είχαμε το Πανσεραϊκός ΑΕΚ 1-0. Με 10 παίκτες ο Πανσεραϊκός το πρώτο ημίχρονο πέτυχε τον γκολ και το κράτησε. Και από ό,τι καταλάβατε είχαμε γκέλες. Ενώ αυτή την αγωνιστική και οι 5 νικήσανε. Τρομερό πρωτάθλημα φέτος. Θα δούμε εγώ για μένα η γνώμη μου, γιατί με ρωτάνε αρκετοί. Στα play-off, παιδιά. Δεν υπάρχει πρωταθλητής πριν τα play-off. Στα play-off θα κρυφθούν όλα. Είδαμε. Θα σας πω πάλι ένα παράδειγμα. Πέρσι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, στα play-off δεν μπήκε. Μπήκε πρώτος και στην αρχή έκανε γκέλες και πέρασε η ΑΕΚ μπροστά. Και είχαμε φτάσει τώρα στην πρώτη τελευταία αγωνιστική να λέμε ότι έτσι πως πάνε τα πράγματα σίγουρα θα το πάρει η ΑΕΚ. Είχε κάνει το 1-2 με στην Τούμπα, αλλά έκανε τρομερή ανατροπή ο ΠΑΟΚ. Με στην Τούμπα το κάνει 3-2. Φτάσαμε τελευταία αγωνιστική ακόμα που λέγανε δύσκολα ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Άρης είναι το μισητό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης δεν θα κάτσει να χάσει, θα το παίξει, δεν θα αφήσει τον ΠΑΟΚ να στεφθεί πρωταθλητής μέσα στο Χαριλάου, είναι αιώνιοι αντίπαλοι. Και όμως εκεί που πανηγύριζε η ΑΕΚ την ισοφάριση του Άρη, που είχε ισοφαρίσει με ένα πολύ ωραίο γκολ του Μωρόν, το γκολ που είχε πετύχει ο Τόμας, φτάνουμε στη φάση του 65ου λεπτού. Μου είχε μείνει χαραγμένη γιατί το έβλεπα αυτό το παιχνίδι. Παρότι υπήρχε και το ντέρμπι, το αιώνιο ντέρμπι, το οποίο δεν είχε τόσο βαθμολογικό ενδιαφέρον, όλα τα μάτια ήταν στο κλάδο Βικελίδης και στο μάτς Άρης ΠΑΟΚ. Φτάνουμε στη φάση 65 λεπτού που ο Κωνσταντέλιας κάνει μια τρομερή προσπάθεια και μοιράζει μια υπέροχη assist και ο Τάισον με ένα φοβερό τελείωμα. Αυτό τον παίχτη τον ζηλεύω πολύ. Μακάρι να βλέπω τέτοιους παίχτες να φτάνουν σε αυτήν την ηλικία. Είναι νομίζω 38-39 και παίζει ακούραστα. Λες και είναι 25 χρονών ο άνθρωπος. Είναι ένας τρομερός παίχτης. Πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ και χάρισε το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Ένα πρωτάθλημα που σίγουρα θα το θυμούνται για τα καλά οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ και ο Αντώνης. Νομίζω ο Αντώνη πρέπει να ήσουν σε έκσταση εκείνο το βράδυ. Θυμάμαι, είχαμε μιλήσει κιόλα, είχε πάει και στη. Νομίζω έγινε και φιέστα μετά, έχει γίνει. Εντάξει, τώρα όταν παίρνει πρωτάθλημα μέσα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου σου με ένα εκπληκτικό γκολ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ να πούμε το άξιζε και δίκαια το πήρε το πρωτάθλημα. Να πούμε και την αλήθεια, δίκαια το έχει πάρει το πρωτάθλημα. Ήταν η καλύτερη ομάδα στα play-off.
πήρε 4 στα 4 παιχνίδια must to win, παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα κέρδισε και τα 4, νίξε τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, νίξε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, νίξε την ΑΕΚ με ανατροπή στην Τούμπα και νίξε και τον Άρη εκτός έδρας του Κλάνης Βικελίδης, επίσης ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που έκανε τον τίτλο, κέρδισε και εκεί με την πίεση και το βάρος στις πλάτες του όταν έγινε και σοφάρις, όπως είπα νωρίτερα. Εντάξει παιδιά, δικαιωματικά πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και φέτος έχει κρατήσει την ομοιογένεια, παρότι δεν έκανε πάρα πολλές μεταγραφές, έχει κρατήσει τον ίδιο προπονητή, ο Λουτσέσκου, έχει πάρει κάποια καλά αποτελέσματα, είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή, αλλά να πούμε και το πρόγραμμα που μας πέρασε αυτή τη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ έκανε ανατροπή στη Λαμία, παρότι έχανε στο ημίχρονο με ένα 0, το έκανε ένα 2 με ένα τρομερό γκολ ισοφάριση του Ζίβκοβιτς και ότι Σουνταλή έκανε το 1-2. Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Όφη 3-0. Ο Ατρόμητος έχασε δύσκολα από την ΑΕΚ 0. Η ΑΕΚ πήρε ένα σπουδαίο διπλό μέσα στον Ατρόμητο, διότι καρδιοχτύπησε στη φάση του 93ου λεπτού όταν ο Βαν Φέρτ, ένας πρώην κυτρινόμαυρος, πήγε να βάλει τον γκολ, την έστειλε οριζόντιο και του έκανε μπάλα το χατήρι. 0-1 η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ πάμε 1-2 μέσα στη Λαμία. Ο Βόλος ιτήθηκε τον Παναθηναϊκό 0-1 στο ντεμπούτο του Ρουι Βιτόρια στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό 3-1 σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, γιατί και ο Λεβαδιακός έπαιξε αρκετά καλά και είχε επίσης μεγάλες ευκαιρίες να πετύχει και άλλα τέρματα. Η Καλυθέα έμεινε στο 1-1 τον Πανετολικό. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας από τους, και από τις δύο ομάδες, αλλά κυρίως και από τους οπαδούς του Πανετολικού, οι οποίοι κατέβηκαν από το Αγρίνιο. Σίγουρα ήρθαν και από εδώ από την Αθήνα φιλάθλοι του Πανετολικού. Είχαν γεμίσει τη θηρά έξω των φιλοξενούμενων και δημιουργήσαν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Παρότι το 1-1 στο τέλος είδαμε ο κόσμος και η ομάδα έγιναν ένα. Ο Πανετολικός του Γιάννη Πετράκη που πάει πάρα πολύ καλά. Είναι εξαιρετική μέχρι στιγμής η πορεία του Πανετολικού στο πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 2-1, δύσκολα πάλι. Ο Ολυμπιακός να πούμε, γιατί προηγήθηκε, μπορεί να προηγήθηκε νωρίς το Βέλντε, ισοφάρισε με τον Σαλαζάρ ο Πανσεραϊκός, πολύ καλός παίκτης ο Σαλαζάρ, νομίζω θα απασχολήσει τους μεγάλους το καλοκαίρι. Και ο Ελκαμπί, ο γνωστός ύποπτος, ένας εξαιρετικός για μένα σεντερφόρ, από τα καλύτερα φορ που έχουν περάσει το ελληνικό πρωτάθλημα, πέτυχε το 2-1 με μια πολύ ωραία κεφαλιά και χάρισε την νίκη για τον Ολυμπιακό. Στη βαθμολογία, να πούμε επίσης, σπουδαίο γκολ πέτυχε και ο Τζούρισιτς στο Βόλο, αναφέρα μόνο το σκορ. Ένα τρομερό τελείωμα του Τζούρισιτς. Στη βαθμολογία ο Άρης πρώτος με 21 βαθμούς, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 20, τρίτη ΑΕΚ με 18, τέταρτος Ολυμπιακός επίσης με 18, πέμπτος ανέβηκε ο Αστέρας Τρίπολης με 16 και είναι στο βαθμό τον Παναθηναϊκό επίσης με 16 στην εκθέση, έβδομος ο Πανετολικός με 15, ογδός ο Όφη με 14, ένατος ο Ατρόμητος με 11, δέκατος ο Πανσεραϊκός με 10, εντέκατος ο Βόλος έμεινε με 10 βαθμούς, 12η Λαμία με 7, 13η Λεβαδιά με 6 και η Καλυθέα επίσης με 6 βαθμούς. Χαμός και στην ζώνη του υποβιβασμού. Και να περάσουμε και στην επόμενη αγωνιστική. Πανετολικός Άρης, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης, Όφη Καλυθέα, Λεβαδιακός Βόλος, Παναθηναϊκός Λαμία και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο μεγάλο ντέρμπι που θα γίνει στην Τούμπα την Κυριακή στις 8.30. Αναμένονται πολύ μεγάλα παιχνίδια και για την 11η αγωνιστική. Πριν φύγουμε από το Super League, να ενημερώσω κιόλας το ημίχρονο 0-0 Breeze Aston Villa και Shakhtar Donetsk Young Boys 2-1. Η Shakhtar το γύρισε τελείως το σκορ στο ημίχρονο, προηγείται 2-1. Και θα πάμε σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη συνέχεια της εκπομπής. The
drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry your brain. More carrots, don't tear it. More carrots, where's Garrett? Vegetables. Vegetables. You come from the west side. The left side. The right brain. Drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry. Επιστρέψαμε μετά το μικρό μουσικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε. Να πούμε ότι το μεγάλο το παιχνίδι της αγωνιστικής 11ης Super League που ξεχωρίζει είναι το Derby, όπως προανέφερα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αναμένεται σπουδαίο παιχνίδι, σίγουρα sold out, στην Τούμπα. Παιχνίδι που άμα το κερδίσει ένας από τους δύο παίρνει τεράστια ψυχολογία. Άμα το κερδίσει ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει και παίρνει μια απόσταση 6 βαθμών από τον, 6 βαθμών από τον Ολυμπιακό, όχι, με συγχωρείτε, 5 βαθμών από τον Ολυμπιακό. Είναι στους 20 ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και θα πάει στους 23 αν νικήσει τον Ολυμπιακό. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, πάει εκείνος τον περνάει, πάει στο συνένα τον ΠΑΟΚ. Αν έρθει στο παλιά παραμένει η διαφορά στους 2 βαθμούς. Και σίγουρα θα περιμένουν και οι άλλοι και ο Άρης, ο οποίος Άρης παίζει επίσης ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι τον Πανετολικό, τον ανεβασμένο φέτος Πανετολικό. Θα καραδοκούν ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Άρης για την βαθμολογία, όπως και ο Αστέρας Τρίπολης. Είναι και αυτός στην ψηλά στη βαθμολογία. Οπότε τα μάτια όλα θα είναι στραμμένα την Κυριακή το βράδυ στο ντέρμπι. Σίγουρα ένας από τους δύο, αν όχι και οι δύο, θα χάσουν βαθμούς στο ντέρμπι. Όπως είπαμε, αύριο για τις ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός παίζει στη Τζου Γκάρντεν στο Χόλμη, σε πλαστικό γήπεδο να πούμε, κόντρα σε μια ομάδα η οποία έχει κάνει αρκετές ζημιές στην Ευρώπη. Σίγουρα καλείται ο Παναθηναϊκός να βγάλει αντίδραση και να πάρει τους 3 βαθμούς ώστε να μπει σε τροχιά πρόκρισης, γιατί ακολουθούν εύκολα παιχνίδια μετά από το παιχνίδι Τζου Γκάρντεν. Είναι λίγο ύποπτο ότι η Τζου Γκάρντεν είναι λίγο καλή ομάδα σχετικά στην έδρα της Τζου Γκάρντεν. Οπότε άμα περάσει αύριο ο Παναθηναϊκός στη Σουηδία, πιστεύω ότι στην έδρα του νομίζω τα παιχνίδια είναι με Ελσίνκι, Μίνσκ και να έχει και τη New Sense, αν δεν κάνω λάθος, έξω. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια θα τα πάρει ο Παναθηναϊκός και θα προκριθεί. Ολυμπιακός αύριο είπαμε με τη Rangers sold out, Πάνοπλος κιόλας με τη Λίμπαρ, όπως ανακοινώθηκε στην αποστολή. Ο ΠΑΟΚ αύριο είπαμε έχει ευκαιρία να γράψει τη δικιά του ιστορία και στο Old Trafford. Να πούμε ότι θα είναι γύρω στους 2.500 Έλληνες οπαδούς στο θέατρο των ονείρων. Καλή επιτυχία να πούμε και στους 3 εκπροσώπους μας στην Ευρώπη, γιατί θέλουμε βαθμούς για να βγάζουμε κάθε χρόνο τουλάχιστον 5 ομάδες στην Ευρώπη και σίγουρα καλύτερα εισιτήρια, δηλαδή να μην παίζουμε 3 προκριματικούς και 4, να παίζουμε 2, να γίνουμε όπως παλιά ρε παιδιά, να μην τρογόμαστε, εντάξει. Οκ, καλή και καζούρα, αλλά να πάρουμε και βαθμούς γιατί τους έχουμε ανάγκη. Από ό,τι φαίνεται οι Τσέχοι ανεβαίνουν, όλες οι ομάδες ανεβαίνουν, οπότε θέλουμε βαθμούς και δεν θέλουμε μόνο από έναν εκπρόσωπο, θέλουμε και από τους 3 αύριο. Τουλάχιστον να μπούμε να πάρουμε 3 νίκες. Θα ήταν το ιδανικότερο 3 νίκες, παρότι είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Είναι δύσκολα τα παιχνίδια και κυρίως το ΠΑΟΚ είναι το πιο δύσκολο. Μακάρι να κερδίσουν και 3 παιδιά. Μακάρι να ανεβαίνουμε, να ανεβούμε και άλλο βαθμολογικά. Έχουμε ανάγκη βαθμούς εκτός από το ranking των ομάδων του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και το ranking της Ελλάδας. Βλέπουμε και η Εθνική Ελλάδος κάνει σπουδαία παιχνίδια στο Nations League μέχρι στιγμής. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε sold out στις
14 Νοέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, παίζουμε στο ΟΑΚΑ και όχι στο Γιώργος Καρισκάκης με την Αγγλία. Μια Αγγλία που είχαμε κερδίσει πριν τον προηγούμενο μήνα, τον Οκτώβριο, πριν κανένα μήνα, στο Wembley, σε μια μέρα που ήταν πένθυμη για ότι είχαμε τον χάμο του Μπάλντοκ, από ό,τι θυμάστε. Κρίμα, δυστυχώς. Εντάξει, είναι βαρύ το κλίμα ακόμα, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Σίγουρα τα παιδιά θα δίνουν το καλύτερο σε αυτό από εδώ και πέρα. Και είναι μια ομάδα η οποία έχει στηριχθεί πάνω σε ένα πολύ καλό προπονητή όπως είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και πιστεύω ότι θα έρθουν επιτυχίες για την Ελλάδα, γιατί έχει και αρκετά χρόνια, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, να συμμετέχει σε μια μεγάλη διοργάνωση, Mundial, Euro, οτιδήποτε είναι και αυτό. Τι λείπει, λείπει η Ελλάδα, λείπει από αυτές τις διοργανώσεις. Λοιπόν, προχωράμε εμείς. Να πούμε ότι, να περάσουμε να πούμε και για τα αποτελέσματα του Πανιωνίου σε βόλεϊ και πόλο. Να πούμε, την πρώτη τους φετινή τα γνώρισαν οι γυναίκες, η γυναική ομάδα του βόλεϊ του Πανιωνίου, χάνοντας 3-1 σετ από τον Ολυμπιακό στο Ρέντι, για την τέταρτη αγωνιστική της Βόλεϊ Λίγκ. Οι Ερυθρόλευκες πήραν τα δύο προτάσεις του αγώνα, ο Ιστορικός ξαναμπήκε στη διεκδίκηση του παιχνιδιού, κατακτώντας το τρίτο, ωστόσο ο Ολυμπιακός πήρε εύκολα το τέταρτο σετ και μαζί το τρίποντο. Ο Πανιωνίος έμεινε στους 8 βαθμούς και βρίσκεται στην τέταρτη θέση μαζί με συγκάτοικο τον Παναθηναϊκό. Για την ιστορία, τα σετ 25-17, 25-22 και 20-25 και 25-17. Στο πόλο, στους άντρες, η πρεμιέρα τους στην Premier League δεν ήταν ιδανική, αφού ιτήθηκαν με 3-2 από τον Πανερυθραϊκό στην Νέα Ερυθρέα. Το βόλεϊ αντρών, όχι το πόλο. Οι υπεδούχοι ευνηδίασαν την ομάδα του Αργύρη Ψάρα, κατακτώντας τα δύο πρώτα σετ, με τον Πανιώνιο όμως να βγάζει αντίδραση και να σοφαρίζει σε 2-2. Μετά από μεγάλη μάχη στο tie break, ο Πανερυθραϊκός επικράτησε με 20-18 και βγήκε ο νικητής από την αναμέτρηση. Τρομερό σετ στο tie break. Δυστυχώς δεν κατάφερε η ομάδα του Πανιωνίου να το πάρει. Βέβαια έχουν πολλούς αγώνες μπροστά τους και συνεχίζεται δυναμικά και το βόλεϊ ανδρών του Ιστορικού. Για την ιστορία, τα σετ 25-21, 25-15, 16-25, 16-25. Δύο σερί σετ ο Πανιώνιος με το ίδιο σκορ. Και το τελευταίο, το tie break, 20-18. Να περάσουμε και στην ανδρική ομάδα του Πόλο. Βασιζόμενη στο πολύ καλό της ξεκίνημα, επιβλήθηκε με 14-10 του Νέο Λάρισας στη Νέα Σμύρνη, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της Α1. Με αυτή την νίκη ο Πανιώνιος έφτασε στους 9 βαθμούς στο πρωτάθλημα, ενώ ο Νόλ παραμένει με μία μοναδική νίκη. Τα 8 λεπτά 5-2, 3-3, 3-3 και 3-2. Αντίθετα, την πρώτη τους ήττα γνώρισαν οι γυναίκες, οι οποίες στήθηκαν με 7-5 από τον Εθνικό την τέταρτη αγωνιστική, σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με ανατροπές. Και οι ανέρθρες μπορεί να προηγήθηκαν με 4-1 στον Πειραιά, όμως ο Εθνικός έκανε τη δική του αντεπίθεση, δέχτηκε μόλις 2 τέρματα στα 3 επόμενα 8 λεπτά και έφτασε στη νίκη. Ο Πανιώνιος έμεινε στους 9 βαθμούς και είναι στην τέταρτη θέση, ισόβαθμος με τον Νοχανίων για το γυναικείο πόλο του Πανιωνίου. Τα 8 λεπτά 1-3, 2-1, 3-1 και 1-0. Αυτά και για τον. Και για τις ομάδες του Πανιωνίου. Να πάμε και στον γείτονα Μήλωνα. Η δεύτερη νίκη για τους άνδρες στο βόλεϊ με MVP Russell, είτε είχαμε στο γυναικείο βόλεϊ και την ομάδα του μπάσκετ. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κάιλ Ράσελ, που αναδείχθηκε MVP του αγώνα, ο Μήλωνας επικράτησε 3-0 σετ του Πήγασου Πολύχνης στο Κρίσος Πέρσης και έκανε το 2-2 στη Βόλεϊ Λίγκ. Παίρνοντας όμως το πρώτο του τρίποντο στην πρεμιέρα, είχε πάρει 2 πόντους στη νίκη επί του Φίνικα στο tie break για να φτάσει στους 5 βαθμούς. Ο Αμερικανός διαγώνιος ήταν καθοριστικός με 20 πόντους και 3 άσους, ειδικά στο πιο κομβικό σημείο, όπως αποδείχθηκε στο match, όταν στο πρώτο σετ με εκείνον στο σερβίς ο Μήλωνας γύρισε από το 17-21 και κατέκτησε με 25-22, τρομερή ανατροπή. Η ομάδα του Σάκη Ψάρα γενικότερα ήταν εξαιρετική από το σερβίς, 9 άσους και δεν άφησε περιθώρια στον Πήγασο Πολύχνης. Για την ιστορία, τα σετ 3-0 το σετ, 25-22, 25-18 και 25-19. Οι γυναίκες μετά τη μεγάλη νίκη επί του Άρη γνώρισαν την ήττα με 0-3 σετ από τον ΑΟ Θήρας στη Νέα Σμύρνη για τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Volley League γυναικών και έμειναν στους 4 βαθμούς. Η ομάδα της Σαντορίνης δυσκόλεψε την υποδοχή του Μήλωνα και ήταν πολύ καλή και στο μπλοκ. Με τις γηπεδούχες πάντως να παλεύουν και να χάνουν τα δύο τελευταία σετ στις λεπτομέρειες. Τα σετ ήταν 13-25, 22-25 και 22-25 επίσης σε 70 λεπτά αγώνα.
Και κλείνουμε περνώντας στο μπάσκετ ανδρών του Μίλωνας. Στην πέμπτη αγωνιστική της National League 1 ο Μίλωνας δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό του Εγάλεο. Έμεινε πίσω από νωρίς. Γνώρισε την ήττα με 67-84 στο Κρίσου Πέρσης. Αυτή ήταν και η πρώτη ήττα με τον Γιώργο Σκαραφίγκα στον πάγκο. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Αγγελή του Εγάλεο με 25 πόντους, ενώ ακολούθησαν Παπαδιονυσίου με 24 πόντους και Τσίριζιτς επίσης με 17 πόντους. Ο Σταθόπουλος σκόρερ 17 πόντους για το Μίλωνα, έπεσε στο 2-3 στη βαθμολογία, με τον Ζημάκο και Μαράκη να πετυχαίνουν από 12 πόντους αντίστοιχα. Τα δεκάλεπτα ήταν 17-29, 27-50, 47-65 και 67-84. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε πέναλτι στον αγώνα Breeze Aston Villa για την Breeze. Ας πούμε σε λίγο εφόσον είναι και εύστοχο το πέναλτι. Και περνάμε και στο μπάσκετ. Περνάμε και εδώ είχαμε σπουδαία παιχνίδια και στην Α1. Να πούμε επίσης ότι δεν το είχαμε αναφέρει, σίγουρα το έχετε, το ξέρετε. Στο πρώτο ντέρμπι των αιωνίων στο ΣΕΦ νίκητης βγήκε ο Παναθηναϊκός με 71-78. Ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι τώρα στην Ευρωλίγκα αυτή τη βδομάδα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΑΚΑ 9 και 4 την Παρασκευή. Όλα τα βλέμματα της Ευρώπης θα είναι εκεί. Ο Άρης αυτή τη στιγμή στο ημίχρονο χάνει 33-35 στην έδρα του από τη Βαλένθια. Η Βαλένθια, να πούμε, έχουμε και τις καταστροφικές πλημμύρες. Δεν αγωνίστηκε η ομάδα του ποδοσφαίρου κοντά στη Ρεάλ. Έχουμε πάνω από 300 νεκρούς. Δυστυχώς θα είναι άσχημα. Τώρα στο μπάσκετ η Βαλένθια νικάει με 2 πόντους μέσα στο Αλεξάνδριο τον Άρη, στο Νιγκάλης Χολ. Και το Περιστέρι υποδέχεται την Μανίτσα που την κερδίζει στην τέταρτη περίοδο τα τελευταία 5 λεπτά με 79-65. Επίσης σπουδαίο σκορ και για το Περιστέρι. Θα περάσουμε όμως και στην Basket League. Είχαμε και αυτή την εβδομάδα αγώνες. Θα ξεκινήσουμε από τον Πανιόνιο, ο οποίος ιτήθηκε, δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην Α1. Ιτήθηκε με 84-80 στην παράταση από το Λαύριο. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Απόλλων Πάτρας με 92-67 στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός για 3 δεκάλεπτα είχε την ανταγωνιστική ΑΕΚ στην πλάτη του. Εν τέλει στο 4 δεκάλεπτο πάτησε τον Γκάζι και κέρδισε εύκολα 77-96. Μαρούσι ΠΑΟΚ στο μάτς αγωνιστικής 80-81. Το Μαρούσι πήγε να κάνει ένα τρομερό comeback, αλλά δεν τα κατάφερε κοντά στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο μεγάλος νικητής του παιχνιδιού. Ο Άσα Καρδίτσας 98-73 τον Κολεσσορόδου ευρύ σκορ με μεγάλη νίκη για τον Καρδίτσα. Και ο Άρης νίκησε το Περιστέρι μετά επίσης από ένα σπουδαίο παιχνίδι και με ανατροπή. Ο Άρης 77-71 το Περιστέρι. Στη βαθμολογία της Α1 Basket League έχουμε και λέμε ο Παναθηναϊκός πρώτος και αίτητος με 5-0 και 10 βαθμούς. Δεύτερος Ολυμπιακός με 4-1 και 9 βαθμούς. Τρίτος ανέβηκε ο Άρης στο 3-2 με 8 βαθμούς. Επίσης το Περιστέρι στο 3-2 με 8 βαθμούς, όπως και ο Πανιόνιος στην πέμπτη θέση με 3-2 και επίσης 8 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ σκαρφάλωσε μετά το σπουδαίο διπλό επίσης στην έκτη θέση και στους 8 βαθμούς με το 3-2. Προμηθέας στο 3-2 και αυτός στην 7η θέση με 8 βαθμούς παρέμεινε μετά την ήττα του από τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ έμεινε στο 2-3, πήγε στο 2-3 και στους 7 βαθμούς στην 8η θέση. Ο Κολοσσός Ρόδου στο 1-4 στην 1η θέση με 6 βαθμούς. Ο Άσα Καρδίτσας ανέβηκε στην 10η θέση επίσης στο 1-4, πρώτη νίκη και για την Καρδίτσα 6 βαθμούς. Και Ουραγός στις 2 θέσεις που οδηγούν στην Α2. Το Μαρούσι στην 11η θέση με 1-4 και 6 βαθμούς. Και το Λαύριο επίσης πήρε την πρώτη του νίκη, είναι Ουραγός με 1-4 στους 6 βαθμούς και αυτό. Περνάμε και στην Ευρωλίγκα. Είπαμε Δεσπόζη το αιώνιο ντέρμπι στο Ολυμπιακό στάδιο την Παρασκευή στις 9 και 4. Είχαμε διαβολευδομάδα όμως, να πούμε. Είχαμε μεγάλα παιχνίδια και νίκες για τις ελληνικές ομάδες και οι δύο, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πήραν νίκες και στις δύο αναμετρήσεις διαβολευδομάδα. Να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ο οποίος νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 10 πόντους στο ΣΕΦ. Σπουδαίοι Βενζέγκοφ και Φουρνιέ επίσης. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 92-68, προπόνηση για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βιλερμπάν και εδώ σπουδαίος, πάλι είχαμε σπουδαίος Ναν Λεσόρτ και Χουάντσερ Ναγκόμεθ.
ο οποίος είναι αρκετά ανεβασμένος. Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα 95-74, εύκολο Ολυμπιακός, πέρα του πρώτου δεκαλέπτου, μετά δεν νομίζω ότι ανησύχησε αρκετά. Πάλι πολύ ωραίο παιχνίδι έκανε και ο Ντόρση, αυτό που δεν χρησιμοποιήθηκε με τη Ρεάλ, χρησιμοποιήθηκε με την Μπαρτσελόνα αρκετά. Ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ επίσης ήταν διψήφιοι. Είχαμε και ένα ωραίο σκηνικό με τον Φαλ. Μετά από ένα φάλ που το έκανε ο Ναγκόμεθ, του σκίσε τη φανέλα. Είχαμε και την έκφραση του Γιώργου Μπαρτζόκα να το κοιτάει και να χαμογελά. Ο Ερυθρός Αστέρας με τον Παναθηναϊκό. Παρότι ο Ερυθρός Αστέρας, τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στη Σερβία, παρότι ο Ερυθρός Αστέρας προηγήθηκε με 14 μέχρι και 14 πόντους, ο Παναθηναϊκός έκανε τρομερό comeback προς το τέλος τρίτης περίοδου και αρχές τέταρτης περίοδου. Είχαμε ένα σπουδαίο παιχνίδι μέχρι το φινάλε, 77-81, μεγάλο διπλό για τον Παναθηναϊκό. Διότι και ο Ερυθρός Αστέρας ήταν αρκετά εύστοχος από την, έξω από την άρκη των τριών πόντων. Ο Κάναν, ένας πρώην ερυθρόλευκος του Πειραιά στον Ολυμπιακό, με 6-7 τρίποντα. Θετικός Πετρούσεφ. Αλλά ο Παναθηναϊκός είχε συμπαραστάτες. Χουάντσο Ναγκόμεθ, άλλο ένα παιχνίδι. Λορέντζο Μπράουν, επίσης σπουδαία παιχνίδια και με Βιλερμπάν. Κέντρικ Ναν ήταν σε μέτρια βραδιά, έχει και εκνευρισμούς με φάουλ. Και ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Λούκας, ο οποίος μίλησε για τα καλά στο 4ο δεκάλεπτο. Είχε συμπαραστάτη τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος είδαμε δεν είναι και φιλόξενη έδρα για το Λεσόρ του Αλεξάνδρ Νίκολιτς, διότι έχει παίξει στην Παρτιζάν και δεν έχει φύγει με καλό τρόπο και από τον Ερυθρό Αστέρα που έχει αγωνιστεί. Το άσχημο ήταν ότι κάποια μπουκάλια που δέχτηκε εκεί στο ημίχρονο και η μεγάλη έκφραση του Λεσόρ, αυτή η σοβαρή, και είχε μείνει και ακίνητος εκεί που περίμενε δημοσιογράφος να του κάνει δηλώσεις. Σίγουρα είναι η εικόνα της εβδομάδας που παίζει παντού, έχει γίνει viral. Παρ' όλα αυτά, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ήταν για άλλο ένα παιχνίδι τρομερό, έκανε τρομερό comeback. Αν και η άμυνα δεν ήταν τόσο καλή, βέβαια ήταν αρκετά ευστοχική η παίκτη του Ερυθρού Αστέρα. Τέλος, καλό, όλο καλά, πήρε ένα σπουδαίο διπλό και σκαρφάλωσε τη δεύτερη θέση βαθμολογίας, που θα διαβάσω στη στιγμή. Μόνο η πρώτη είναι η Ζαλγκύρης, που κάνει μια τρομερή Ευρωλίγκα φέτος. Βρίσκεται στο 6-1. Παναθηναϊκός δεύτερο στο 5-2 μαζί με Μπαρτσελόνα. Τρίτη στο 5-2. Φενέρμπαχτσε επίσης στο 5-2. Και Μπάγερ στην πέμπτη θέση στο 5-2. Ολυμπιακός καρφάλωσε την εκθέση μετά τις σπουδαίες νίκες κόντρα στις ισπανικές ομάδες. Πήγε σε θετικό πρόσημο στο 4-3. 7η ΕΦΕΣ ανέβηκε επίσης με την νίκη που έκανε κόντρα στην Άλμπα στο 4-3. 8η Μπασκόνια στο 4-3. Η Μονακό έπεσε στο 4-3 μετά την ήττα της Τζαλγκύρης. Η Μπασκόνια ετήθηκε από την Παρί. Η Παρί φέτος έχει κάνει και θα κάνει αρκετές εκπλήξεις. Είναι μια νεοφώτιστη και αρκετά καλή ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή. Δεν από πολύ καλό, καλό προπονητή και πρώην παίκτη των Splitter, για όσους το γνωρίζουν. Η Παρί μπήκε στη δεκάδα με 4-3. Η Ρεάλ έπεσε εκτός δεκάδας, πήγε στο 3-4. Επίσης και ο Ερυθρός Αστέρας εκτός δεκάδας, που ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε με 3-0. Ήταν ο μόνος αίτητος μέχρι που έκανε την πρώτη ήττα στην παράταση από την Μπαρτσελόνα. Σε ένα μάτς αφισβητούμενο για τη διαιτησία. Είδαμε και κάποια πανού να ανεβαίνουν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κατά τη διαιτησία από τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε μια σπουδαία νικότητα στη Ρεάλ και πήγε στο 3-4. Η Παρτιζάν δεν παίζει καλά μέχρι στιγμής, είναι στο 2-5 η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το Μιλάνο είναι, νομίζω, μαζί με τη Βιλερμπάν και την Άλμπα είναι η απογοήτευση φέτος. Η Βιλερμπάν στο 2-5, μαζί με την Άλμπα Βίρτους και αυτή δεν είναι καλή και αυτή απογοήτευση, παρότι ξεκίνησε με άλλες εντυπώσεις. Πέρσι ήταν καμία σχέση με φέτος. Πέρσι ξεκίνησε σαν τη Ζαλγκύρης. Μήπως η Ζαλγκύρης είναι η νέα Βιρτούς, θα δείξει. Νομίζω ότι η Ζαλγκύρης έχει ένα φιλότιμο ρόστερ, έχει μια πολύ καλή έδρα και κόσμο που τη στηρίζει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μείνει στην πρώτη θέση. Φαβορεί είναι άλλοι, είναι δύο ελληνικές ομάδες να είναι σίγουρα στις πρώτες δύο θέσεις και μπορούν να πάνε και στο Final Four και μακάρι να πάνε. Και να δούμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι την Παρασκευή. Σίγουρα δεν κρίνει κάτι αυτό το ντέρμπι την Παρασκευή. Οι ομάδες θα ξαναβρεθούν μεταξύ τους. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια αυτό στην Ευρωλίγκα. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, όπως λέει και το σύνθημα Every Games Matter. Οπότε σίγουρα θα γίνουν και ήττες και νίκες κατέρωθεν. Συνεχίζω. Πρώτα τελευταία είπαμε Βίρτους Μπολόνια στο 1-6 και 18η η Άλμπα Βερολίνο επίσης στο 1-6. Η επόμενη αγωνιστική, να πούμε, εκτός από το μεγάλο ντέρμπι, περιλαμβάνει ενδιαφέροντα και πολύ ωραία παιχνίδια. Ερυθρός Αστέρας Άλμπα Βερολίνου, νομίζω ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα το πάρει. Νομίζω. Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης. Και εδώ βλέπω ξεκάθαρο φαβορί Ρεάλ Μαδρίτης. Μπάγερ Ζαλγκύρης,
Εδώ είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι. Θα δούμε αν η Μπάγκερ συνεχίσει τις νίκες με τον Δημόνιο Έντουαρτς. Ή η Ζαλγκίρης νομίζω θα παίξει ο Λόνι Βόκερ. Θα δείξει. Έχει και πρόταση πάλι από τους Clippers. Γυρίσει στο NBA. Καλά-καλά δεν έφτασε να προπονηθεί με τη Ζαλγκίρης και είναι κοντά στο να φύγει πάλι. Οπότε ακούγεται. Παρί Παρτιζάν. Crash test για την Παρτιζάν. Ανατολού Εφές Μονακό. Πολύ ωραίο επίσης σπουδαίο παιχνίδι. Βιλερμπάν Φενέρμπαχτσε. Νομίζω και εδώ είναι, υπάρχει ένα φαβορή. Είναι η Φενέρμπαχτσε, αλλά σίγουρα δεν είναι το απόλυτο φαβορή με τα γνωστή της κατάσταση. Γιατί φέτος η Φενέρ είναι μία έτσι, μία αλλιώς. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μεγάλο ντέρμπι. Βίρτους Μπολόνια Μακάμπι Τελαβίβ. Αμφίροπο παιχνίδι. Θα δούμε η Βίρτους θα βγάλει αντίδραση. Και κλείνουμε με το ισπανικό μάτς Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια. Και εδώ αναμένεται ωραίο παιχνιδάκι να γίνει. Ωραία και η αγωνιστική αυτή, γιατί την επόμενη έχουμε πάλι διαβολοβδομάδα. Θα τα πούμε όμως. Θα είναι μεσοβδόμαδα. Είναι Φενέρμπαχτσε-Μπάγερ. Ωραίο παιχνίδι. Μονακό Ερυθρός Αστέρας. Είναι διαβολοβδομάδα αυτή που ξεκινάει με το Άλμπα Βερολίνου-Μιλάνο. Ολυμπιακός Βιλερμπάν. Παναθηναϊκός πάλι στην έδρα του υποδεχτή Μακάμπι Τελαβίβ. Μπασκόνια Ανατολού Εφές. Ρεάλ Βίρτους Μπολόνια, Παρτιζάν Μπαρτσελόνα, σπουδαία αναμέτρηση αυτή και Παρί Ζαλγκίρις και αυτή, πολύ ωραία αναμέτρηση. Γενικά φέτος η Ευρωλίγκα είναι πολύ καλύτερη από πέρσι. Αυτά και για το μπάσκετ. Να πούμε καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες για άλλη μια φορά αύριο στη μάχη της Ευρώπης. Πριν κλείσω, να πω και μια στιγμή τα σκορ τα ζωντανά στο Champions League που γίνονται αυτή τη στιγμή. 1-0 η Μπριζ. Πρέπει να ευστόχησε, να ευστόχησε από το πέναλτι. Να δούμε αν είναι ο Τζόλις ο σκόρερ. Όχι, ο Βανάκεν είναι ο αρχηγός. 1-0, 62 δευτερόλεπτο και η Σαχτάρ παραμένει στο 2-1, επίσης 62 δευτερόλεπτο. Είχαμε να πούμε και conference σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε και παιχνιδιά conference, η Μπεσίκτας αγωνίστηκε. Europa League, με συγχωρείτε, όχι conference. Εγώ βρέθηκα, ναι. Είχαμε τον Besiktas Malmö 2-1 ολοκληρώθηκε. Η Besiktas πήρε μια μεγάλη νίκη. Το αυριανό πρόγραμμα έχουμε Άιντραχτ Φραγκφούρτη, Σλάβια Πράγα, Γαλατασαράι, Τότεναμ, πολύ ωραίο παιχνίδι. Έλφσμπουργκ, Μπράγκα, Λουντοκόρετ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Μπόντο Κλιμ, Καραμπακ, Νίστ Βέντε, Ολυμπιακός, Ρέιτζερς, το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ουνιόν Σεντζελουά, Ρώμα, Στεάου Βουκουρεστίου, Μίτλαν, Άγιαξ Μακάμπι, Αλκμαρ Φενέρμπαχτσε, Βικτόρια Πλιτζέν Ρεάλ Σοσιεδά, Δυναμό Κιέβου Φερεντσβάρος, Λάτσιο Πόρτο, Μάτσι Σνέτ Πάουκ, σπουδαίο παιχνίδι στο Ολτ Τράφορντ και Χόφενχάιμ Λιόν. Λοιπόν, φτάσαμε στη μία ώρα μας. Ήρθε η ώρα να σας αποδεσμεύσουμε, να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα, 8 με 9. Πάντα εδώ στο NSTV, pre-game με τον Κώστα Σαρδόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.